Γεια σας! Καλώς ήρθατε ξανά στο διασκεδαστικό και συναρπαστικό μάθημα διατροφής μας. Είμαι η Μυρτώ, η οδηγός σας σε αυτό το ταξίδι. Στο προηγούμενο βίντεο μάθαμε για τις διάφορες ομάδες τροφίμων. Σήμερα θα μάθουμε πώς να δημιουργούμε ισορροπημένα γεύματα χρησιμοποιώντας αυτές τις ομάδες τροφίμων. Είστε έτοιμοι? Ας ξεκινήσουμε! Λοιπόν, τι είναι ένα ισορροπημένο γεύμα? Ένα ισορροπημένο γεύμα περιλαμβάνει ποικιλία τροφών από διαφορετικές ομάδες τροφίμων. Αυτό βοηθά να διασφαλίσουμε ότι το σώμα μας λαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να μεγαλώνει δυνατό, να παραμένει υγιές και να έχει πολλή ενέργεια για παιχνίδι και μάθηση. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να δημιουργήσετε ένα ισορροπημένο γεύμα είναι η μέθοδος του πιάτου. Φανταστείτε ότι το πιάτο σας είναι χωρισμένο σε τμήματα σαν ένα γράφημα. Ας δούμε πώς μπορούμε να γεμίσουμε κάθε τμήμα με τις σωστές τροφές. Το μισό σας πιάτο θα πρέπει να γεμίσει με πολύχρωμα λαχανικά. Είναι γεμάτα με βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες που βοηθούν το σώμα μας να παραμένει υγιές. Το 1 τέταρτο του πιάτου σας θα πρέπει να είναι αμυλούχα τρόφιμα, όπως το ψωμί ολικής άλεσης, το ρύζι ή τα ζυμαρικά. Τα αμυλούχα σας δίνουν την ενέργεια που χρειάζεστε για να είστε δραστήριοι και συγκεντρωμένοι. Το άλλο τέταρτο του πιάτου σας θα πρέπει να είναι πρωτεΐνες, όπως το κοτόπουλο, το ψάρι, τα φασόλια ή τα αυγά. Οι πρωτεΐνες βοηθούν στην οικοδόμηση και επιδιόρθωση των μειών, κρατώντας σας δυνατούς. Τώρα, ας τα βάλουμε όλα μαζί και ας δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο γεύμα. Φανταστείτε ότι φτιάχνετε το μεσημεριανό σας. Τι μπορούμε να βάλουμε στο πιάτο μας? Για πρωτεΐνες, ας προσθέσουμε λίγο ψητό κοτόπουλο. Για αμυλούχα, μπορούμε να βάλουμε μια μερίδα καστανό ρύζι. Για λαχανικά, τι θα λέγατε για λίγο μπρόκολο? Και τραγανά καρότα? Βλέπετε πόσο εύκολο ήταν. Τώρα έχετε ένα ισορροπημένο γεύμα που σας δίνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε για να παραμείνετε υγιείς και δυνατοί. Ας δούμε τώρα μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργείτε ισορροπημένα γεύματα κάθε μέρα. Συμπεριλάβετε ποικιλία χρωμάτων στο πιάτο σας. Όσο περισσότερα χρώματα, τόσο περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Επιλέξτε αμυλούχα τρόφιμα ολικής άλεσης, αντί για επεξεργασμένα όποτε μπορείτε. Έχετε ποικιλία? Δοκιμάστε διαφορετικές πρωτεΐνες όπως φασόλια, τυρί, ψάρια. Μην ξεχνάτε τα λαχανικά σας. Πρέπει να καλύπτουν το μισό σας πιάτο. Ας ανακεφαλαιώσουμε τι μάθαμε σήμερα. Ένα ισορροπημένο γεύμα περιλαμβάνει τροφές από διαφορετικές ομάδες τροφίμων. Βάλτε στο μισό σας πιάτο λαχανικά, στο 1 τέταρτο αμυλούχα τρόφιμα, στο τελευταίο τέταρτο πρωτεΐνες και είστε έτοιμοι! Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Ελπίζω να περάσατε καλά, μαθαίνοντας πώς να δημιουργείτε ισορροπημένα γεύματα. Μην ξεχάσετε να εξασκηθείτε στο να φτιάχνετε τα δικά σας ισορροπημένα γεύματα στο σπίτι. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεό μας, όπου θα μιλήσουμε για υγιεινά σνακ. Τα λέμε την επόμενη φορά!